στα θέματα του τουρισμού, κυρίες και κύριοι, καθώς τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού για την περίοδο 2021-2022 ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας και θα μας ενημερώσει αναλυτικά ο Γιώργος Κρατημένος. Πρόκειται για δύο προγράμματα, ΕΒΑ, ένα του ΟΕΔ και ένα του ΟΠΕΚΑ. Αναμένεται να δώσουν επιπλέον όθηση στον ελληνικό τουρισμό. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ θα τρέξει από 1η Αυγούστου 2021 έως 31η Ιουλίου 2022. Έχει προϋπολογισμό 300 εκατομμύρια ευρώ και καλύπτει 300.000 επιταγές. Περιλαμβάνει αυξημένες επιδοτήσεις και μειωμένη έως μηδενική συμμετοχή στο κόστος διανυκτέρευσης. Τον Αύγουστο το ποσοστό της επιδότησης θα αυξηθεί κατά 20%. Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται 6 διανυκτερεύσεις, ενώ σε Λέρο, Λέσβο, Σάμο, Χίο, Κο και στο Νομο Εύρου δικαιούνται έως και 10 διανυκτερεύσεις με μηδενική συμμετοχή. Επίσης, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η ειδική δράση τώρα είναι η κάρτα αυτή που βλέπουμε. Η ειδική δράση του ΟΠΕΚΑ για αγρότες αφορά 50.000 δικαιούχους για την περίοδο από 5 Ιουλίου 2021 έως 30 Μαΐου 2022 με προϋπολογισμό 6 εκατομμύρια ευρώ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Κρατημένα.